Η αυτοπεποίθηση και η ισχυρή θέληση καθορίζουν τον ρόλο του ηγέτη. Παρακαλώ τον Δήμαρχό μας, κύριο Ιωάννη Δημητρόπουλο, στο βήμα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την απόψινή σας παρουσία. Πάνω απ' όλα όμως σας ευχαριστώ που μας τιμήσατε και μας εμπιστευτήκατε με την ψήφο σας. Δεσμευόμαστε ότι θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη σας και ζητάμε να μας εμπιστευτείτε ακόμη περισσότερη την ερχόμενη Κυριακή. Σκοπός και στόχος μας είναι η χρηστή διοίκηση του Δήμου και η ευημερία όλων των δημοτών μας. Φίλες και φίλοι, αναλαμβάνουμε από σήμερα πρωτοβουλία για το μέλλον του Δήμου μας. Προχωράμε μαζί για το αύριο του τόπου μας. Η επίλυση των προβλημάτων του Δήμου απαιτεί υποψυχία. Έλαβα το μήνυμα της κάλπης. Είναι απόλυτα σεβαστό, αφού γραζόμαστε την επιθυμία των συνδημοτών μας για συνδιοίκηση και δεσμευόμαστε απέναντί σας ότι το μήνυμα αυτό θα υλοποιηθεί στο ακέραιον. Θα προχωρήσουμε αυτή την πενταετία με την ορμή και τη θρεσκάδα των νέων και την εμπειρία και την αλογή των παλαιών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σε ενημερώσω στη Γυμνού ο συνδυασμός μας εκλέγει ένα δημοτικό σύμβουλο. Αλλά όπως έχω πει επανειλημμένως, όλοι οι υποψήφοι του συνδυασμού πρωτοβουλία για το Δήμο μας, εκλεγμένοι και εμεί, είναι όλοι οι συνεργάτες μου, τους οποίους περιβάλλω με απεριόριστο αγάπη και εμπιστοσύνη. Η Γυμνού, όπως και ολόκληρος ο Δήμος της Ερέθρειας, αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα και με τις υποδομές. Το πρόγραμμά μας για αυτά τα θέματα σας το παρουσίασα την προηγούμενη Τετάρτη. Σας διαβεβαιώ ότι γνωρίζω τι χρειάζεται η Γυμνού για να αλλάξει εικόνα. Και αυτό δεσμεύομαι να το κάνω. Σήμερα θα αναφερθώ επιγραμματικά στις βασικές μας επιδιώξεις, καθώς θα αφιερώσω την ομιλία μου στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η Δημοτική Αρχή προκειμένου στις 15 Οκτωβρίου να κάνετε τη σωστή επιλογή. Η βελτίωση της καθημερινότητας, η ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, η ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, η στήριξη της παιδείας, του πολιτισμού, του τουρισμού, του αθλητισμού, η τόνωση και η στήριξη των επιχειρηματιών, η συντήρηση των αγροτικών δρόμων, η πυροπροστασία, τα αντιπλημμυρικά έργα, εδώ θέλω να σημειώσω, σε αυτά περιλαμβάνονται και τα ρέματα της Γυμνού, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και η άσκηση πίεσης προς την κεντρική εξουσία για την κατασκευή της Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ερέθρειας Νεπούρων. Αυτά είναι οι βασικές μας επιδιώξεις. Διεξοδικά και με λεπτομέρεια το πρόγραμμά μας θα το βρείτε σε σχετικό φυλάδιο που κυκλοφορεί. Την εβδομάδα αυτή που μεσολαβεί από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση των δημοτικών εκλογών μέχρι τη δεύτερη Κυριακή για την ανάδειξη πλέον του Δημάρχου, οι δύο μονομάχοι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, επιδεικνύουμε τον τρόπο και τη στρατηγική μας που θα οδηγήσει στη νίκη της Κυριακής της 15 Οκτωβρίου. Στο σημείο ακριβώς αυτό υπάρχει η μεγάλη διαφορά, η ειδοποιώς διαφορά του συνδυασμού μας και μου προσωπικά με τον άλλο συνδυασμό. Οι μέθοδοι που ακολουθούν για την προσέγγιση των δημοτών, ο τρόπος και η συμπεριφορά κάποιων στελεχών του, εκτιμώ ότι προσβάλλουν το ήθος, την προσωπικότητα, την αμερόληπτη κρίση όλων σας που καλείστε στην κάλπη την ερχόμενη Κυριακή.
Μην επιτρέψετε να διοριστήσει ο Δήμος σε τέτοιο επίπεδο. Γυρίστε την πλάτη στην εξαγορά των ψηφοφόρων και των συνειδήσεων. Στην παροχολογία, στις ψεύτικες και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για διορισμούς, για θέσεις εργασίας και στην επίδειξη της οικονομικής ισχύως. Οι δημότες οφείλουν να επιλέξουν τον επόμενο δήμαρχο κατά συνείδηση, ανεπηρέαστη, με ορθή κρίση και με καθοριστικά κριτήρια την αξιοσύνη, το ήθος, την εντυμότητα, τη συνέπεια, την εργατικότητα, την επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση και πρωτίστως το καθαρό παρελθόν και παρόν, βασικά στοιχεία που προδιαγράφουν το μέλλον. Μην επιτρέψετε να χαθεί μια κρίσιμη και καθοριστική θητεία για το μέλλον του Δήμου και των παιδιών μας. Μην επιτρέψετε με την ψήφο σας σε κάποιους να διαχωρίσουν τους πολίτες του ενιαίου και αδιαιρέτου Δήμου μας σε καλούς αιρετρείς και σε κακούς αμαρίνδιους γυμνιώτες και αντιστρόφους ή σε κοινότητες δύο ταχυτήτων. Η επίλυση των κοινών προβλημάτων απαιτεί ομοψυχία, ενότητα, συνεργασία και σύνεση και φυσικά εργατικότητα. Συγκρίνατε τους δημοτικούς συμβούλους που επιλέξατε από τον κάθε συνδυασμό και αποφασίστε σε ποιους θα αναθέσετε τη διοίκηση του Δήμου. Φίλες και φίλοι, για να επιληθούν τα προβλήματα του Δήμου, εκτός των άλλων, χρειάζεται μια δημοτική αρχή με όραμα, με γνώσεις, με χρόνο και κυρίως με διοικητικές ικανότητες. Χρειάζεται μια δημοτική αρχή που μοναδική της φιλοδοξία είναι να προχωρήσει ο τόπος μπροστά και όχι η επαγγελματική αποκατάσταση, η κοινωνική καταξίωση, η προβολή και οι παράτυπες εξυπηρετήσεις σε συγγενούς και φίλους. Χρειάζεται μια δημοτική αρχή που να γνωρίζει, να οργανώνει, να σχεδιάζει και να προγραμματίζει, που να έχει πιστικό και διεκδικητικό λόγο για να μπορεί να εξασφαλίσει πόρους. Χρειάζεται μια δημοτική αρχή που να έχει τις ικανότητες να υλοποιεί έργα υψηλών προδιαγραφών. Χρειάζεται μια δημοτική αρχή που να μην βαρύνεται με αμαρτωλές συνήθειες του παρελθόντος και να μην ασπάζεται την μικροπολιτική, το λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Χρειάζεται μια δημοτική αρχή που να μην είναι εχμάλωτη των κάθε λογής χορηγών, λογογράφων και επικοινωνιολόγων που να τις καθορίζουν τον τρόπο συμπεριφοράς και δράσης της. Χρειάζεται μια δημοτική αρχή που να μην είναι δέσμια της διαπλοκής και των ασυγκράτητων δομημένων συμφερόντων. Εδώ θέλω να πω ότι εάν τυχόν έλθει ο άλλος συνδυασμός στην εξουσία, στη 1η Ιανουαρίου θα κλείσει ο ΣΜΑ και οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ σοβαρές για το Δήμο μας. Το μόνο που μπορώ να σας πω, το ελάχιστο, είναι ο διπλασιασμός των δημοτικών τελών. Τέλος, χρειάζεται μια δημοτική αρχή με γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και υψηλό βαθμό σύνεσης. Όπως έχω επισημάνει πολλές φορές στους λόγους μας, εμείς διεκδικούμε τη δημοτική αρχή για να υπηρετήσουμε αναγκαιότητες και όχι ιδιοτέλειες. Διεκδικούμε τη δημοτική αρχή για να προσφέρουμε και όχι για να πάρουμε. Διεκδικούμε τη Δημοτική Αρχή βασιζόμενη στη θετική προσέγγιση των πραγμάτων και όχι στις καταγγελίες. Ας μας πει και ο άλλος συνδυασμός, για ποιο λόγο διεκδικεί τη Δημοτική Αρχή? Ο σεβασμός στο Δημότη, η ειλικρίνεια, η συνέπεια και η χρηστή διοίκηση είναι οι κατευθυντήριες γραμμές του συνδυασμού μας. Είναι οι βασικές και αδιαπραγμάτευτες αρχές οι οποίες εμπνέουν και καθοδηγούν κάθε μας ενέργεια. Αυτές οι αρχές φαίνεται ότι είναι ξένες στον άλλο συνδυασμό και αυτό επιβεβαιώνεται περίτρανα από τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα καθημερινά, όπου καταπατείται βάναυσα η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δώσαμε μέχρι σήμερα ένα καθαρό προεκλογικό αγώνα με ήθος, ετοιμότητα και ευπρέπεια. Και θα συνεχίσουμε ενωμένοι για τη μάχη της επόμενης Κυριακής, μακριά από εξαρτήσεις, συμφέροντα και νοοτροπίες που ανήκουν στο παρελθόν.
για να έχουμε ένα Δήμο αντάξω της ιστορίας του και να θέσουμε στο περιθώριο φαινόμενα παρακμιακά που ανθούν τις τελευταίες ημέρες. Όσο πλησιάζουμε προς την 15η Οκτωβρίου, τόσο οι βαριές λέξεις, τα συνθήματα, τα παχιά λόγια, οι κούφιες υποσχέσεις και η πλειοδοσία στις διευκολύνσεις και στους διορισμούς θα πληθαίνουν. Επίσης, η παροχολογία και ο εκφοβισμός θα έχουν την τιμητική τους. Την Κυριακή που μας πέρασε, μπροστά στα εκλογικά κέντρα της Ερέτριας έλαβαν χώρα φαινόμενα τριτοκοσμικού χαρακτήρα. Φαινόμενα οργανωμένης ελεημοσύνης και εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου, τα οποία χαρακτηρίζουν την ποιότητα και το ήθος των ανθρώπων που διεκδικούν το Δήμο. Δεν θα επιτρέψουμε να τον χρησιμοποιήσουν για να λύσουν προσωπικές διαφορές και για να συνεχίσουν το έργο του εκμαυλισμού της κοινωνίας της Ερέτριας. Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να αφήσουμε στην άκρη πολιτικές και πρακτικές του 1960 που έγιναν καταστηγμένο και διεκδικούν την διαιώνιση της νοσηλής κατάστασης στα δημοτικά πράγματα, χρησιμοποιώντας ανεπίτρεπτη ορολογία. Ήρθε η ώρα να θέσουμε τέρμα στις υποσχέσεις και στα ψέματα. Ήρθε η ώρα να θέσουμε τέρμα σε φαινόμενα όπου οι αργόσχολοι, οι επιτίδιοι και οι τυχάρπαστοι επιπλέον σε βάθος των ικανών, των συνετών και των τίμιων. Αλίμονο στην κοινωνία εκείνη που ανέχεται οι χειρότεροι να διοικούν τους καλύτερους. Τότε η κοινωνία αυτή βαδίζει πλησίστια και με μαθηματική ακρίβεια το δρόμο της αυτοκαταστροφής. Ήρθε η ώρα όλοι μαζί να αλλάξουμε προς το καλύτερο την εικόνα του Δήμου μας. Ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε μαζί με σοβαρότητα, σταθερότητα και συνέπεια. Για μας δεν περισσεύει κανείς. Όλοι είναι χρήσιμοι. Όλων οι προτάσεις... Όλων οι προτάσεις είναι σεβαστές και όλων οι προσπάθειες είναι ευπρόσδεκτες. Για τον λόγο αυτό καλούμε όλους τους δημότες, αυτούς που μας ψήφισαν αλλά και εκείνους που τίμησαν με την ψήφωση τους τους άλλους συνδυασμούς, να σταθούν δίπλα μας την Κυριακή, την 15η Οκτωβρίου, για να δώσουμε μαζί την κρίσιμη αυτή μάχη και να την κερδίσουμε. Ώστε ενωμένοι να πορευτούμε μπροστά. Για μας δεν υπάρχει αντίπαλος συνδυασμός. Αντίπαλος είναι τα προβλήματα του Δήμου. Θεωρούμε δεδομένο ότι νέοι άνθρωποι με κοινό όραμα για τον τόπο και κοινές ανησυχίες και αγωνίες για την πρόοδό του θα είναι δίπλα μας και θα μας στηρίξουν. Κοινός σκοπός είναι να πάει ο τόπος μπροστά. Γι' αυτό με το βλέμμα στο Δήμο μας και τη ματιά μας στην εγχώρια και στα ευρωπαϊκά πρότυπα θα προχωρήσουμε μπροστά για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Το μέτρο στις εκλογές της Κυριακής πρέπει να είναι το γενικό συμφέρον του Δήμου μας και όχι η ιδιοτέλεια. Εμείς επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι διεκδικούμε τη Δημοτική Αρχή για να προσφέρουμε και όχι για να πάρουμε. Φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια των λίγων ημερών που μένουν, πρέπει να αξιολογήσετε τους δύο συνδυασμούς και τους υποψήφιους δημάρχους. Προς τούτο, βάλτε κάτω τα βιογραφικά, την πορεία, τη διαδρομή, την ιστορία, την κοινωνική τους προσφορά, τα επαγγελματικά και επιστημονικά τους προσόντα του κάθε ενός και αφού πρώτα κρίνετε και συγκρίνετε, ακολούθως και με το χέρι στην καρδιά αποφασίστε. Ποια είναι τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα στα οποία θα αναθέσετε το τιμόνι του Δήμου για τα 5 επόμενα χρόνια, σταθμίζοντας τις προσωπικότητες των δύο υποψηφίων δημάρχων και το επίπεδο των δημοτικών συμβούλων που επιλέξατε. Φίλες και φίλοι, οι επερχόμενες εκλογές της Κυριακής είναι μία από τις κρισιμότερες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών, διότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες και απαιτούνται λύσεις και έργα άμεσα. Το δίλημα είναι αμήλικτο.
επιθυμείτε σταθερότητα ή περιπέτεια? Την απάντηση θα πρέπει να τη δώσετε εσείς. Εμείς από την πλευρά μας κάναμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να σας ενημερώσουμε και να σας πείσουμε ότι είμαστε καθόλου έτοιμα, καθώς διαθέτουμε εμπειρία, γνώσεις, πρόγραμμα και στελέχη. Για το λόγο αυτό είμαστε βέβαιοι ότι στις 15 Οκτωβρίου οι πολίτες του Δήμου της Ερέτριας θα επιλέξουν ξανά δήμαρχο τον υποφαινόμενο και θα αναθέσουν την ευθύνη του Δήμου για τα 5 επόμενα χρόνια στο δικό μας συνδυασμό, στον συνδυασμό πρωτοβουλία για το Δήμο μας. Στις 15 Οκτωβρίου όλοι μαζί θα δώσουμε στους νέους μας ένα όραμα, μια αισιοδοξία και μια ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Στις 15 Οκτωβρίου θα φτιάξουμε ένα Δήμο με όλους, ένα Δήμο για όλους. Από εδώ, από την κεντρική πλατεία της Γυμνού, απευθυνόμενος προς όλους εσάς, χωρίς διακρίσεις, σας λέω ότι σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, η οποία είναι ιδιαίτερα τιμητική για μας. Σας ευχαριστούμε για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε που δίνετε με τον καλό σας λόγο, με τη θετική σας σκέψη και με την αγάπη σας τον ωραίο αυτό προεκλογικό αγώνα. Σας καλούμε να μας στηρίξετε ξανά, να μας δείξετε την εμπιστοσύνη σας και να μας ψηφίσετε. Γυρίστε την πλάτη σε αυτούς που υποβάθμισαν με την κατρακύλα τους το δημόσιο βίο και υποτιμούν την νοημοσύνη σας. Μην επιβραβεύσετε το δούριο ύπο όπου ο σκαμπαλέοντας αλλάζει συνείδηση εύκολα. Κλείστε τα αυτιά σας στις ειρήνες, της τοξικότητας, της πόλωσης και των μικροπολιτικών σκοπιμότητων. Αγνοήστε τα δημοσιεύματα, το έχω πει, της εφημερίδας Καμετυπίου που κυκλοφορεί, διότι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο πολιτικής αγένειας και απρέπειας. Ζητάμε να μας κρίνετε με βάση το πρόγραμμά μας και το έργο μας. Ο Δήμος, όπως προείπα, έχει πολλά προβλήματα. Όμως, σε τελική ανάλυση, όλα αυτά ανάγονται σε ένα και μόνο πρόβλημα, στη Δημοτική Αρχή, στο ποιος δηλαδή θα εξασφαλίσει την ομαλότητα, την ηρεμία. Ποιος θα εξασφαλίσει την ομαλότητα, την ηρεμία, την τάξη και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου? Και στο κεφαλαιόδες, το πρωταρχικό, τούτο πρόβλημα από την λύση του οποίου εξαρτάται η λύση όλων των άλλων προβλημάτων, μπορείτε να τη δώσετε μόνο εσείς και θα τη δώσετε επιτυχώς εάν ψηφίσετε πρωτοβουλία για το Δήμο μας. Θα κλείσω την ομιλία μου με το μήνυμα που άρχισα. Και το επαναλαμβάνω, έλαβα το μήνυμα της κάλπης. Είναι απόλυτα σεβαστό, αφού βγαζόμαστε την επιθυμία των συνδημοτών μας για συνδιοίκηση και δεσμευόμαστε απέναντι σας ότι το μήνυμα αυτό θα υλοποιηθεί στο ακέραιον. Θα προχωρήσουμε αυτή την πενταετία με την ορμή και τη φρεσκάδα των νέων και την εμπειρία και την αλλαγή των παλαιών. Φίλες και φίλοι, κατά την ημέρα των εκλογών να είμαστε σε επαγρύπνηση και επιφυλακή προκειμένου να εξασφαλίσουμε και να περιφρουρήσουμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και την προσοχή σας. Γεια σας και με την νίκη!